Καλησπέρα, είμαστε εδώ με την Εύα Χαντάβα, μία από τις μεγάλες πρωταγωνίστριες της σημερινής νίκης του Παναθηναϊκού. Εύα, τεράστια νίκη σήμερα, έτσι? Ήταν εκπληκτική νίκη. Σίγουρα είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι, αλλά ακόμα κρατάμε το κεφάλι χαμηλά, γιατί ήταν μόνο ένα μάτς, ήταν ο πρώτος γύρος και έχουν πολύ μεγάλο δρόμο μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Σίγουρα είναι μια νίκη ψυχολογίας, αλλά από εκεί και πέρα συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο που συνεχίζαμε όλο αυτό το διάστημα. Είστε πλέον στο συν 4 από τις αντίπαλές σας. Πώς σας κάνει να νιώθετε αυτή η νίκη και αυτό το προβάδισμα? Σίγουρα είναι μια νίκη και ένα προβάδισμα ψυχολογίας, θα έλεγα. Φέτος το πρωτάθλημα, όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ κοντά οι βαθμολογίες με τις πρώτες 3-4 ομάδες. Θεωρώ ότι αυτή η πόντι σε τέτοια κρίσιμα μάτς είναι πάρα πολύ σημαντική για το μέλλον και για τα πλεονεκτήματα έδρα στα play-off. Οπότε κοιτάμε από εδώ και πέρα πώς θα πάει. Έκανες μια εκπληκτική, κατά την ταπεινή μου άποψη, εμφάνιση σήμερα. Ποιος ήταν το κίνητρό σου? Όπως είπα και πριν, είναι ότι όταν είσαι αρχηγός σε μια τέτοια ομάδα, σε τέτοια ντέρμπι, πρέπει να βγάζεις το πάθος που βγήκε σήμερα. Είναι βαριά η φανέλα, οπότε σίγουρα είναι πολύ καλό το ότι πήγε καλά, αλλά είμαστε μια ομάδα και οι συμπαίκτριες με βοήθησαν και εγώ τις βοήθησα και συνεχίζουμε έτσι από εδώ και πέρα. Σημείο κλειδί του παιχνιδιού θεωρώ πως ήταν η ανατροπή που κάνατε στο δεύτερο σετ. Τι σας σώθησε για να πετύχετε αυτή τη μεγάλη ανατροπή? Θεωρώ ότι σήμερα ήμασταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, σαν και ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ήταν τρία σετ εκτός από το τρίτο που πήγαιναν πόντο-πόντο πραγματικά. Πιστεύαμε σήμερα ότι θα κερδίσουμε, το θέλαμε όλες. Δείξαμε ότι στα κρίσιμα σημεία ήμασταν πάρα πολύ συγκεντρωμένες. Παίξαμε πάρα πολύ καλά στο σερβις, δεν κάναμε τόσα λάθη, μπλοκ, άμυνα και θεωρώ ότι μας βγήκαν πολλά πράγματα σήμερα. Ωραία. Μία ερώτηση. Θεωρείς πως το ντέρμπι και η νίκη σήμερα είναι μια καλή προοικονομία για το επερχόμενο ντέρμπι και με τον ΠΑΟΚ που ακολουθεί σε λίγες μέρες? Σίγουρα. Αυτές οι νίκες κάνουν την ομάδα πιο πολύ ομάδα. Οπότε σίγουρα έχουμε καλύτερη ψυχολογία. Έχουμε τώρα τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, πρώτα είναι ο Έαντας, μετά είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θεωρώ επίσης θα είναι ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι. Οπότε από εκεί και πέρα βλέπουμε. Έχεις παρακολουθήσει καθόλου τις κορεάτισες αδερφές, επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για τις συγκεκριμένες μεταγραφές που έκανε ο ΠΑΟΚ? Σίγουρα είναι, τις ξέρω, είναι πάρα πολύ καλές παίκτριες και οι δύο. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι και το παικτικό, είναι και η ψυχή και εμείς έχουμε πολύ καλές παίκτριες στην ομάδα μας σαν ξένες, οπότε από εκεί και πέρα θα δείξει τι θα γίνει. Ωραία, και ένα τελευταίο σχόλιο όσον αφορά την κλήρωση που είχατε στην Ευρώπη. Λόγω κορονοϊού θα παιχτούν και τα δύο παιχνίδια με την Οστάνδη εν τέλει, ναι. Εδώ πέρα, 14 και 15 Δεκεμβρίου. Ένα σχόλιο για αυτά τα παιχνίδια. Πιστεύεις ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία για την πρόκληση στους 8? Σίγουρα είναι μια χρυσή ευκαιρία. Πιστεύω ότι θα έχουμε και πάλι τον κόσμο, και ας είναι δύο μέρες σερί, θα είναι ο κόσμος εδώ πέρα δίπλα μας. Οπότε συνεχίζουμε, όπως είπαμε, χαμηλά το κεφάλι. Πάρα πολύ δουλειά φέτος, γιατί το πρωτάθλημα δεν είναι καθόλου εύκολο, όπως και η Ευρώπη, και από εκεί και πέρα βλέπουμε τι έχει να γίνει. Ευχαριστώ πολύ και... Να είστε καλά.